Οπότε είμαι προγραμμένος να τα ακούσω. Μπορείτε να μου πείτε ή να με ρωτήσετε ότι μπορώ να απαντάω. Μπορώ να παραλάβω οποιοδήποτε ψήφισμα έχετε να το διαβάσω αρμοδίως. Στο συγκεκριμένο, οτιδήποτε άλλο θέλετε μπορώ να απαντήσω. Για δικές τοποθέσεις μπορεί να έχουμε γενικά για τους κάρτες, εσείς τι λέτε. Έχω κάνει τοποθετήσεις. Τώρα εδώ να σας ακούσουμε εμείς. Τώρα μια επιτροπή. Τι είδους τοποθέτηση. Όχι ενημέρωση, τοποθέτηση από την άποψή σας. Αν είναι δίκαιο αυτό το. Αν είναι λογική. Αν είναι λογική. Αν είναι λογική. Και ηθικό. Αν είναι ηθικό αυτό. Μισό λεπτό. Έχουμε ένα κράτο που έχει κάποιου νόμου. Εγώ εφαρμόζω του νόμου. Σαν δασολόγο. Μισό λεπτό. Δεν μιλάω εδώ σαν δασολόγο. Είμαι διευθυντή δασόλου. Σαν δασολόγο, όταν πω έξω, μην μπερδεύουμε τι ιδιότητε. Ω διευθυντή δασόλου, είμαι υποχρεωμένο να εφαρμόσω τον νόμο που ψηφίζει η πολιτεία. Ναι, ναι, δεν θα την πάρουμε. Δεν τα έχουμε μαζί. Αν είναι δεν λέω ότι τα έχετε μαζί μου, αλλά καλώ ή κακό. Εσεί εκτιμάτε ότι. Μισό λεπτό να τελειώσει η κυρία Σαραντέα. Τα αλφαδέλτα εκτιμάτε. Κύριε Σαραντέα, μισό λεπτό δεν το έδωσα με το προηγούμενο, θα το πούμε κι αυτό. Λοιπόν, είπα τα αλφαδέλτα. Μην το γυρίζουμε επί προσωπικού. Δεν γυρίζω καθόλου στην ουσία. Αλφαδέλτα με ρώτησε. Σα ρωτήρω απλώ. Όχι, λοιπόν, πρόκειο. Τι έτσι έχει κάνει. Δεν σε ενδιαφέρει τι κάνει. Δεν σε ενδιαφέρει. Θα δείτε προσωπικού. Θα κάνετε κάποιο. Πιστεύετε ότι είναι δίκαιο αυτό που γίνεται. Αυτό που ρωτήσαμε. Εγώ δεν είμαι δικαστή να κρίνω το δίκαιο. Είστε άνθρωπο. Δεν σα αρκεί. Οι περισσότεροι παράγοντε. Εμεί θα δικαιωθούμε αν κάνουμε όλη τη διαδικασία που έχετε επιλέξει. Με ποιο προσπαδικάζετε. Με του δασικού οι οποίοι είναι στημένοι. Μισό λεπτό. Ρωτήσα τα αλφαδέλτα να απαντήσω. Έχω μια ερώτηση. Εγώ να απαντήσω τα αλφαδέλτα. Τα αλφαδέλτα τι είναι. Δεν θα έχω σπαστό προς το μάτι. Εγώ απαντάω. Ρωτάω και απαντάω. Χωράφια που δασώθηκαν. Από το 2005 γνωρίζετε οι περισσότεροι ότι υπάρχει ένα βίντεο σε ένα κανάλι τοπικό που εγώ λέω το πρόβλημα των μανιατών είναι τα χωράφια που τα εγκατέλειψαν και δασώθηκαν. Το είπα, το ξαναείπα 15 χρόνια. Εσείς πετύχατε το 62, καλά κάνατε, συμφωνώ και με το 62. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι το 62. Εφαρμόζεται από το 11 το 62. Δεν... Στη Μάνη έχει μια ιδιαιτερότητα και μην το πάρετε αυτό το βιντεοσυγό. Είναι πετρόβιος του έδαφος και μέσα του τρόλου θάνου. Ο θάνος αρασίζει τεραστέα, είναι όξινο το έδαφος μας. Η μηχανική καλλιέργεια δεν μπορεί να πάει παντού. Χριστίνα. Σήμερα κάναμε το πρώτο βήμα. Καταφέραμε και ενεργοποιήσαμε τους μανιάτες. Το δίκαιο έτοιμά μας να αποσυρθούν οι χάρτες βρήκε τον δρόμο. Φεύγουνε για δύο ώρες. Φύγετε. Ο παραλογισμός που επικρατεί με τους πετσασκούς χάρτες είναι άδικος. Και ζητάμε τη δικαίωση. Το κίνημά μας θα συνεχίσει και η επόμενη μας, ο επόμενος μας σταθμός είναι το κοινοβούλιο. Πολύ γρήγορα. Παιδιά, πάμε να δούμε το δασάκι. Δεν το είδα. Ωραία. Θα βγείτε στο μπαλκόνι και θα πείτε ότι είσαστε μαζί μας. Αν έχετε παντελόνια! Στο μπαλκόνι, θα ακούσει ο κόσμος. Πες στα βαγγέλια. Φύγε τη λόγια και τις μανιάτες εδώ. Και εμένα εδώ μπροστά. Thank you.
αλλά και χίλια δυο άλλα προβλήματα με το ασφαλιστικό, οι οποίοι έχουν κλείσει την εφορία. Πορεία με τα πόδια μέχρι την εφορία.